Αν μπορείτε να στείλετε στην κυρία Σαλάκα. Κυρία Σαλάκα, αν μας βλέπετε, γεια σας. Ελπίζω να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες από τις φράσεις σας για ένα τραγούδι. Η κυρία Σαλάκα. Κυρία Σαλάκα. Θέλει, λέει, είναι από την κυρία Σαλάκα, στίχους. Στο διαδίκτυο. Η υποψήφιά μας στο Μαρίνα φετινό Σάκη. Διαγωνισμό στο Μέλμπε. Ναι, λοιπόν, για να δούμε, έχουμε την κυρία Σαλάκα ζωντανά. Γιατί εμείς τη βρήκαμε, δεν ξέρω. Να τη κυρία Σαλάκα. Είστε στάρ. Το κορίτσι του TikTok. Έλα. Και ο Φώτης Δίνος μαζί μας. Καλή είμαι. Κυρία Σαλάκα, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να μας πείτε όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει γίνει με Βεβαίως. Την Μαρίνα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μπήκατε στην εκπομπή και χαμογέλασε όλο το πλατό. Το χαμόγελο είναι με τα αυτιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε. Πιο όμορφη. Είμαι δυνατή και κάθε μέρα είναι όμορφη και πιο δυνατή. Μάλιστα. Η ατάκα της κυρίας Σαλάκα είναι αυτή. Θέλω να μου πείτε πώς βιώνετε τις τελευταίες ημέρες όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι καταπληκτικό, είναι υπέροχο. Είμαι ενθουσιασμένη πραγματικά. Αγαπώ πολύ τη Μαρίνα, τη δουλειά που κάνει. Και αυτό που έγινε ήταν, δεν ξέρω, ήταν από αυτά που κανείς δεν περιμένει ποτέ. Και έγινε με πολύ αναπάντεχο τρόπο, γιατί εγώ απλά έκανα ένα Facebook Live που κάνω κάθε Παρασκευή. Δεν είχα παρέντηση τίποτα, δεν έβλεπα τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είχα και μια αλλεργία, πραγματικά με ενοχλούσε το μάτι μου και ήταν ακόμα πιο δύσκολο να δω τα μηνύματα. Πραγματικά, δηλαδή, αν το παρακολουθήσετε, δεν μπορούσα με τίποτα. Προσπαθούσα να επικεντρωθώ στο να. Και έφευγε το μάτι. Facebook Live. Και το μάτι να τρέχει δάκρυα κτλ. Εγώ να μην βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται. Και τελειώνω. Μετά είχα δουλειά κατευθείαν, δεν ασχολήθηκα. Και γύρω στις 10 ανοίγω το Instagram και βρίσκω δεκάδες μηνύματα. Όταν σας λέω δεκάδες μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, μπορεί να ήταν και 100 μηνύματα από ανθρώπους που μου έχουν στείλει αυτό το μικρό βιντεάκι και όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν επέτρεψα στη Μαρίνα να μπει στο Facebook Live. Όπου έχω μείνει, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Και φυσικά επικοινώνησα αμέσως μαζί της. Πραγματικά ήταν υπέροχο, συγκινήθηκα. Είναι ένα υπέροχο, είναι ένα υπέροχο παιδί η Μαρίνα τώρα. Παρά το γεγονός ότι έχει δεχτεί και κριτική και έχει διχοτομήσει λίγο την ελληνική κοινωνία με την επιλογή του τραγουδιού. Το τραγούδι, όχι ναι, η Μαρίνα. Το τραγούδι, όχι. Η Μαρίνα είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Είναι καταπληκτική, τη λατρεύω, την αγαπώ πολύ. Και την τραγουδάτε κιόλας. Πάρα πολύ. Και την τραγουδάτε. Και το ζάρι. Και έτσι, για να το ακούσουμε. Και το τραγούδι. Για να το ακούσουμε, γιατί σας έχουμε διαβάσει, κυρία Σαλάκα. Για δείτε. Για δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Μου κάνατε και λίγο, μου κάνατε και λίγο Ζήνα Κουτσελίνη με αυτό. Γιατί ήταν το χορευτικό αυτό, μου κάνατε λίγο Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά εντάξει. Πολύ ωραίο, το ζήσατε. Θα σας πω, ήταν πάρα πολύ αυθόρμητο. Ένα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και με ξεσήκωσε. Και δεύτερο, γιατί είδα όλη αυτή την αρνητική κριτική στο ίντερνετ και πραγματικά εντυπωσιάστηκα αρνητικά από την αρνητική κριτική και είπα, όχι παιδιά, πρέπει να βγούμε όλοι και να βάλουμε το λιταράκι μας. Αυτή η γυναίκα έχει φτιάξει ένα υπέροχο τραγούδι, να τη στηρίξουμε. Και στο κάτω
κάτω τη γραφή θα μας εκπροσωπήσει. Τα πάει με το όνομα της Ελλάδας. Πρέπει να είμαστε από πίσω και να πούμε δύο καλά λόγια. Πρέπει εμείς να την ψυχώσουμε και όχι να τη στραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια. Δηλαδή, πραγματικά. Και έγινε τελώς αυθόρμητο αυτό το βίντεο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Έχει γίνει και viral, βέβαια, να πω. Δηλαδή, αυτό το κόκκινο κραγιόν και το πλάνο και η κάμερα ψηλά για να φαινόμαστε ωραίε πιο... κινήσει, όλα άψογα. Η χορογραφία, εξαιρετική χορογραφία. Πότε το ζούσε, έτσι. Πότε το έζησε. Το έζησε η κυρία Σαλάκα. Είναι αμύτη άλλη και η κυρία Σαλάκα και η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι. Είναι η επιτομή τη θετικότητα. Επομένω, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να φύγει και ένα θετικό μήνυμα. Να σα πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ένα νέο τραγούδι τη Μαρίνα. Νομίζω έχει κάνει διασκευή σε ένα παλιό τραγούδι τη κυρία Σαλιγκοπούλου. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Για πάμε λίγο να πάρουμε και μία γεύση από το τραγούδι αυτό. Στις ναούσα στο καστρώμα κρυλίτσα μου καίμω κόκκι παρίτσα μου. Στις ναούσα στο καστρώμα κρυλίτσα. Έχω πει σε ανύποπτο χρόνο στην εκπομπή ότι η ποιότητα της φωνής αυτού του κοριτσιού και το γεγονός ότι μας βυθίζει στην παράδοση, εμένα με αγγίζει πάρα πολύ. Πηγαίνουν και τα παραδοσιακά κομμάτια. Και το παντρεύει πάρα πολύ ωραία. Αλλά πάμε στην είδηση. Εμένα οχριάει η άποψή μου. Διότι μαθαίνω, κυρία Σαλάκα, ότι θα κάνετε τελικά live μαζί με την Μαρίνα. Αλήθεια. Τις επόμενες ώρες, μέρες. Κάτι τέτοιο πήρε τα πίνη. Είναι πολύ πιθανό. Ναι, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε μαζί ένα live. Είναι πολύ πιθανό. Ναι, όντως. Θα τραγουδήσετε μαζί, δηλαδή. Εγώ δεν τραγουδώ. Εγώ απλά, να το πω, απαγγέλω υπό μία έννοια τις θετικές δηλώσεις με το δικό μου στυλ. Εκείνη είναι η καλλιτέχνη, εκείνη είναι η τραγουδίστρια που με την καταπληκτική φωνή που τραγουδάει. Αλλά για κάποιο λόγο, επειδή είναι πάρα πολύ δημιουργική, επίσης κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην Μαρίνα Σάτι είναι ότι είναι ιδιαιτέρως πάρα πολύ δημιουργική και μπορεί να παντρέψει μεταξύ τους στοιχεία τα οποία μοιάζουν ετερόκλητα και τα φέρνει και με ένα τόσο αρμονικό τρόπο. Και συμφωνώ. Τα δένει και δημιουργεί μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα σε όλα αυτά που πραγματικά νομίζω ότι είναι μοναδική. Έχω την αίσθηση, Φώτη, ότι η Κατερίνα Σαλάκα, πέραν της καλώς εννοούμενης τρέλας που έχει με το διαδίκτυο και όλα αυτά που κάνει, έχει και την ανάγκη και η ίδια να μεταφέρει από το live coaching που κάνει, από τη θετική ενέργεια δηλαδή, να μοιράσει λίγο αυτή τη θετική της ενέργεια και σε όλους αυτούς τους υβριστές ή ακόμη και σε αυτούς τους επικριτές με χυδαίο τρόπο απέναντι στην Μαρίνα. Πραγματικά και σε κάθε... Και σε κάθε άνθρωπο. Δεν το κλείνει η κυρία Σαλάκα. Ήρθε για να μείνει η κυρία Σαλάκα. Κυρία Σαλάκα, δώσα πάσα στον συνάδελφο. Σας ενημερώνω απλά να μιλήσει εκείνο. Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Ωραία, λοιπόν. Ό,τι έλα. Ναι, αν μη τι άλλο, όπως είπαμε και εξ αρχής, αν. Ας πούμε και το εξής, ότι αν αυτές οι ερμηνείες, όπως το βίντεο το οποίο παίξαμε πριν, με τη Μαρίνα Σάτι να τραγουδάει, δεν μπορούν εντός εισαγωγικών να κλείσουν τα στόματα των haters, πιστεύω ότι η τόση θετική ενέργεια που εκπέμπει αυτό το πλάσμα και αυτή η δημιουργική τρέλα θα το κάνουν, δεν γίνεται. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σαλάκα, για την παρουσία σας. Πιστέψτε με, εγώ σας ευχαριστώ στο επόμενο διάστημα και εν όψη του διαγωνισμού στο Μάλμε. Θα σας φέρουμε για κάποια στιγμή και στο στούντιο να συζητήσουμε. Α, πολύ ευχαρίστω. Και να χορέψουμε. Γιατί όχι, να χορέψουμε να κάνουμε το καμιά και διασκευή. Να χορέψουμε και όλα. Να κάνουμε και μια διασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.